Πάμε να σπάσουμε 30 μύθους στο GTA 5. Μύθος νούμερο 1, αν αρχίσω και βάζω αντικείμενα στη μέση του δρόμου, τα μποτάκια θα τα αποφεύγουν. Πάμε να δούμε. Ωoo, από ό,τι βλέπω δεν το αποφεύγουνε. Πω, τα μποτάκια είναι τόσο χαζά, έχουν κολλήσει πάνω στον καναπέ. Παρ' όλα αυτά το βλέπετε και προσπαθεί συνέχεια να ξεφύγει. Ο μύθος ισχύει. Μύθος νούμερο 2, αν πυροβολήσει ένα μπουκάλι, μπορεί να κάνει bottle flip και να προσγειωθεί με τη σωστή πλευρά. Πάμε να δούμε. Δεν κατάφερα να προσγειώσω ούτε ένα. Δεν μπορώ να το καταφέρω. Ο μύθος δεν ισχύει. Στη δικιά μου περίπτωση που είμαι νουπ. Πάμε στον επόμενο μύθο. Μύθος νούμερο 3. Όλοι ξέρουμε ότι αν πέσει στη θάλασσα από πολύ ψηλά χωρίς αλεξίπτωτο, πεθαίνεις. Αν πέσει όμως με ένα τζέτ και από πάρα πολύ ψηλά, τι θα συμβεί? Για να δούμε. Πέφτω. Επιπλέουμε! Ακραίο! Αν πέσουμε όμως και είμαστε μέσα σε ένα μάξι, τι θα γίνει? Επιπλέει το αυτοκίνητο! Ο μύθος ισχύει! Πάμε στον επόμενο μύθο. Μύθος νούμερο 4. Υπάρχει ο μύθος ότι η μπάλα του μπάσκετ δεν σκάει. Αν πυροβολήσουμε αυτή την μπάλα, έσκασε. Ούτε αυτή σκάει. Οκ, μπάλα ποδοσφαίρου. Ούτε μπάλα ποδοσφαίρου σκάει. Ούτε μπάλα του μπάσκετ. Οκ, ο μύθος ισχύει, αλλά μάλλον ισχύει για περισσότερες από μία μπάλες. Και περίμενε, άμα τις ρίξουμε μία μολότο, σκάει. Τίποτα! Απίστευτο! Απίστευτο, αυτές οι μπάλες δεν σκάνουν ούτε μέτηση. Μύθος νούμερο 5. Αν πέσω πάνω σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους, δεν θα πάθω damage. Α, δούμε. Σκοτωθήκαμε. Ο μύθος δεν ισχύει. Μύθος νούμερο 6. Αν είσαι παρκαρισμένος στην άκρη ενός κτηρίου, σε μια σκεπή ας πούμε, και πας να κατέβεις από τα μάξι, ο χαρακτήρας σου δεν θα πέσει κάτω. Ισχύει, βγήκαμε από το κάθισμα του συνοδηγού. Ο μύθος ισχύει. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια στο παιχνίδι. Αν σου αρέσει το βίντεο, σπάσε το κουμπάκι του like. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του γκολφ. Υπάρχει ο μύθος ότι στο γήπεδο του γκολφ δεν παίζει ποτέ κανείς γκολφ. Οπότε είμαι εδώ με το αγωνιστικό μου αυτοκίνητο, αλλά James Bond, για να καταργήσω αυτό το μύθο. Μπρο, legit, γιατί δεν παίζει κανείς γκολφ? Πού είναι όλοι? Τι γίνεται? Οπ, βρήκαμε ένα. Ναι, ο μύθος δεν ισχύει. Όντως κάποιος παίζει γκολφ. Μύθος νούμερο 8. Αν πυροβολεί ένα ATM, σταματάει να δουλεύει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα ATM το οποίο δουλεύει. Αν το πυροβολήσουμε. Ρε, δεν έπαθε τίποτα. Ούτε αυτό έπαθε τίποτα. Λοιπόν, ήρθα να δοκιμάσω και σε άλλο ATM. Αυτό εδώ το ATM δουλεύει. Τέλεια. Το πυροβολάμε. Σταμάτησε να δουλεύει. Ο μύθος ισχύει. Αν πυροβολήσει το ATM, χαλάει. Απίστευτο. Φύγαμε στον επόμενο μύθο. Υπάρχει ο μύθος ότι αυτό εδώ πέρα το κάθισμα μπορεί να το σπάσει απλά κλωτσώντας το. Ξέρω ότι ισχύει με αυτοκίνητο και με όπλο, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει με μπουνιές και κλωτσιές. Πάμε να δούμε. Δεν βλέπω να σπάει. Οκ, άμα χτυπήσουμε έναν άνθρωπο. Το σπάσα! Μπρο, με ένα κλωτσίδι το ρίξαμε! Τι έριξα, νοκάουτ, κλωτσιά έριξα να πούμε. Και βλέπετε ότι για να σπάσει έπρεπε να κάθεται ο άνθρωπος πάνω, αλλιώς δεν θα σπάγε. Μύθος ισχύει! Λοιπόν, μάγκες, μύθος νούμερο 9. Αν πηδήξει από τα σκαλιά εδώ πέρα, θα κάνει άλμα για να βουτήξει τη θάλασσα. Δεν ισχύει. Μύθος καταρρίφθηκε. Το έχουν φιξάρει αυτό εδώ πέρα. Μια χαρά. Ο επόμενος μύθος λέει ότι ο Τσόπ δεν φοβάται τις σφαίρες των όπλων. Για να δούμε. Τι είναι αυτά? Σκατά είναι αυτά. Παγιτό είναι. Τι είναι? Ρε βλάκα! Ρε Τσόπ! Ρε, δεν του νοιάζει τίποτα. Τι κάνεις ρε βρωμόσκυλο! Ο μύθος ισχύει, όντως ο Τσόπ δεν φοβάται τίποτα, αλλά μάρε μπρο! Δίπλα σου πυροβολάω και εσύ ρίχνεις χέση μου! Πόσο γίνεται να με έχεις γραμμένο, δες το! Δεν το νοιάζει! Τι να πω, πάμε για τον επόμενο μύθο. Αν θες να δεις περισσότερα, τσέκαρε το account μου στο TikTok. Μύθος νούμερο 11. Μπορείς να πυροβολάς ακόμη και όταν ο χαρακτήρας σου πάει να πέσει. Δείτε. Wow, πέφτω! Πυροβολάει! δείτε. Συνεχίζει και πυροβολάει, είναι πεσμένος κάτω. Ο μύθος ισχύει. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια από τη Rockstar. Μύθος νούμερο 13. Υπάρχει ο μύθος ότι δεν υπάρχει τέλεια βουτιά στο GTA 5. Εγώ είμαι όμως εδώ για να σας δείξω την τέλεια βουτιά. Front flip το ονομάζω. Έρχεσαι εδώ. Η μέση μου. Ο Μίτζι, πως κάσαμε έτσι. Ο μύθος ισχύει, υπάρχει τέλεια βουτιά και την κάναμε μόλις τώρα. Άλλη μια προσπάθεια, παιδιά, για τη βουτιά. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ. Ο Μίτζι. Μύθος νούμερο 14. Υπήρχε ο μύθος ότι μπορείς να μπεις μέσα στο Maze Bank. Παρέλα αυτά έχω έρθει στο Maze Bank, το έχω γυρίσει όλο γύρω γύρω και δεν βρίσκω τίποτα. Και αν μπω μέσα, πάλι δεν βλέπω τίποτα. Δεν ισχύει. Μύθος νούμερο 15. Αν αποφασίσεις να πας στο Job Volta, θα σου δώσει το παιχνίδι μία μπάλα baseball. Αν εσύ σημαδέψεις έναν αστυνομικό με την μπάλα του baseball, η αστυνομία θα σε κυνηγήσει. Φορτώνουμε το Job στα μάξι και πάμε στο αστυνομικό τμήμα να δούμε αν αυτό ισχύει. Λοιπόν, μάγκες, είμαστε στο αστυνομικό τμήμα και το μόνο που μένει να βρούμε την μπατσαρία. Λοιπόν, πάμε μέσα. Βλέπεις? Μπαμ! Σουάτ! Ο μύθος ισχύει! Μπράβο, Τσόπ! Φάει τον αρνητικό πρόσκυλο! Μπράβο, Τσόπ! Ένας θα τόνει με το αστυνομικό τμήμα, Τσόπ εναντίον όλων!
Μη βαράς το σκύλο μου, ρε! Ρε, βαράνε το σκυλί! Μακριά από το σκυλί μου! Μπράβο, ρε, Τζοπ! Φάρ τους όλους! Πω, 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 τι τους έχει κάνει ο Τζοπ! Τηλεοπτικός! Μπαμ! Ουου! Let's go! Ο καλύτερος μύθος! Κατέβα! Μπαμ! Dead! Σουάτ! Τέλος μύθος ήταν αυτός! Ισχύει! Αν ρίξει μπάλα του baseball, οι αστυνομικοί θα σε κυνηγήσουν. Φύγαμε για τον επόμενο μύθο. Μύθος νούμερο 16. Στον μπαρ αυτό εδώ πέρα θα βρούμε πατημασιές με αίματα. Πάμε να δούμε. Μπαίνει ο first person. Ποιος έχει αφήσει κάτι περίεργο με το χέρι του. Και για να δούμε. Ω! Πατημασιές αίματος. Πολύ αίμα βασικά. Τι γίνεται, περίεργο. Σταματάει κάτω από το τραπέζι. Λέτε να είχαν κρύψει κάποιο πτώμα εδώ από κάτω. Ο μύθος αυτός ισχύει. Μύθος νούμερο 17. Δεν μπορείς να βάλεις οχήματα στο πόρπα γκάζ του cargo bomb. Cargo bomb είναι αυτό εδώ το πολεμικό ελικόπτερο το οποίο έχουμε και έχει πάρα πολύ χώρο από ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, βγάζουμε ένα απλό ποδήλατο τύπου BMX και πάμε να δούμε. Μπορούμε να το βάλουμε ή δεν μπορούμε. Ω, βρίσκει το κεφάλι μου νομίζω. Η καράφλα του Franklin. Ο μύθος ισχύει. Όντως δεν μπορούμε να βάλουμε τίποτα στο πόρπα γκάζ του. Βρισκόμαστε μυστικά μέσα στο σπίτι του Michael. Πάμε να καταρρύψουμε τον 18ο μύθο. Ο γιος του Michael ονομάζεται Jimmy και έχει αυτό εδώ το laptop. Υπάρχει ο μύθος ότι το λάπτοπ του κρύβει μια πολύ περίεργη ιστορία. Έχουμε μπει στο λάπτοπ και πάμε να δούμε το search bar. Τι είναι το χάσμα μας, για να πατήσουμε. Τον πονηρό! Ρε τον πονηρό τον Τζίμι! Αν έχεις δει μέχρι εδώ, μην ξεχάσεις να ρίξεις follow στο Instagram. Επόμενος μύθος. Αν τηλεφωνήσεις ένα συγκεκριμένο αριθμό, θα γίνει μια έκρηξη γύρω σου. Σηκώνουμε το κινητό και καλούμε τον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας. Γράψτε τον όλοι κάτω στα σχόλια για να τον έχετε να μπορείτε να τηλεφωνήσετε όποτε θέλετε. Αν πάρουμε λοιπόν αυτό. Ω! Απίστευτο! Δεν το περίμενα να ισχύει. Παιδιά, τι ήταν αυτή η έκρηξη. Ωμιτζή! Και ήρθαμε να καταρρύψουμε τον 20ο μύθο για αυτό το βίντεο. Υπάρχει ο μύθος ότι μπορείς να έρθεις εδώ πέρα και να ρίξεις C4 στο φάντασμα και θα κολλήσουν πάνω του. Για να δούμε. Ρε, πού τα πετάει. Πιο χαμηλά. Ρε, δεν μπορώ να πετύχω το φάντασμα. Ρε, μην τα πετάς από πάνω. Ρε, γιατί δεν με αφήνετε. Τι γίνεται πάνω γύρω της. Τι έχει αόρατη ασπίδα. Όχι, πέφτουν όλα κάτω από τον κρεμό. Ο μύθος δεν ισχύει. Υπάρχει ο μύθος ότι οι κάκτες πάνε. Πάμε να δούμε άμα μπορούμε να τους σπάσουμε με μπουνιές. Ω! Ω! Όντως πάνε. Όταν σπάει ο κάκτος επίσης ρίχνει αυτό το animation που είναι σαν να ρίχνει νερό. Το οποίο είναι πολύ ρεαλιστικό γιατί οι κάκτοι μέσα έχουν νερό. Ο μύθος ισχύει και είναι πάρα πολύ γαμάτος. Μύθος νούμερο 23. Λοιπόν, έστω ότι πυροβολάς με ένα όπλο και αδειάζεις έναν ολόκληρο γεμιστήρα. Υπάρχει ο μύθος ότι ο γεμιστήρας που πέφτει κάτω έχει animation και είναι κομπλέ γενικά. Ω, δείτε, πολύ ρεαλιστικό μπορώ να πω. Μ' άρεσε αυτός ο μύθος. Μύθος νούμερο 23. Βρισκόμαστε σε μία μπειραρία πάνω στο παλέτο, την οποία υπάρχει ο μύθος ότι μέσα σε αυτό το βαρέλι υπάρχει μπύρα. Αν λοιπόν εγώ έρθω και πυροβολήσω αυτό εδώ το βαρέλι, θα πρέπει θεωρητικά να βγάλει μπύρα. Για να δούμε. Δεν μοιάζει τόσο για μπύρα, αλλά όντως βγάζει κάποιο είδος υγρό. Είναι πολύ γαμάτο. Θα μπορούσαν να μην είχαν βάλει καν τίποτα μέσα. Ο μύθος ισχύει. Πάμε για τον 24ο μύθο. Αν έρθετε σε αυτό εδώ το σημείο του χάρτη που παίζουν όλες οι μαφίες στο GTA RP ξύλο, θα βρείτε μπαγκαρισμένα ξύλα μέσα από τα οποία μπορείτε να περάσετε. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τους RP παίχτες. Επίσης υπάρχει μια βάρκα η οποία είναι και αυτή μπαγκαρισμένη και μπορείς να περάσεις από μέσα της. Αυτή εδώ πέρα η βάρκα, δείτε, περνά από μέσα. Οπότε RP παίχτες από εδώ και πέρα ξέρετε. Μύθος ισχύει. Επόμενος μύθος. Ότι έχεις ανοίξει το κινητό, έχεις μπει στο ίντερνετ και θες να πατήσεις κάτι. Βλέπεις το λάθος. Βεβαίως! Αντί να έχει τον δείκτη, έχει ένα κολοδάχτυλο. Ας μου τζώνει το GTA. Μας κάνει κολοδάχτυλο. Ο μύθος ισχύει. Μύθος νούμερο 26. Εδώ υπάρχουν κάτι βαρέλια τα οποία έχουν μέσα άπειρο πετρέλαιο, άπειρο χρώμα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Δείτε, όσο και να το πυροβολάς, αυτό συνεχίζει και βγάζει. Ό,τι και να κάνεις, αυτό θα συνεχίζει να βγάζει. Οπότε μάλλον ο μύθος ισχύει. Πάμε για τον επόμενο μύθο. Μύθος νούμερο 27. Τι εδώ πέρα υπάρχει κάτι πάρα πολύ creepy. Υπάρχει ένας creepy snowman εδώ πέρα. Δεν θέλω να ξέρω τι συμβαίνει εδώ μέσα. Καλύτερα να φύγουμε. Λοιπόν, μύθος νούμερο 28. Υπάρχει ένα μυστικό μονοπάτι στην προβλήτα του GTA 5. Αν έρθετε λοιπόν εδώ στις σκάλες από κάτω, βάλετε ένα αυτοκίνητο, θα βρείτε αυτό εδώ το μονοπάτι, στο οποίο μπορείτε να ανέβετε και μπορείτε να αρχίσετε να το εξερευνείτε. Πάρα πολύ περίεργο. Βρισκόμαστε κάτω από το Pearls αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι η Rockstar ή το ξέχασε ή δεν είχε σκοπό κάποιος να ανέβει ποτέ εδώ πάνω. Ο μύθος όμως ισχύει. Υπάρχει όντως ένα μυστικό μονοπάτι. Φύγαμε για το μύθο νούμερο 29. Υπάρχει ο μύθος ότι μπορείς να πυροβολήσεις το πόδι σου. Προσπαθώ, αλλά από ό,τι βλέπω δεν γίνεται. Πυροβολάει πάντα λίγο πιο μπροστά από τα πόδια σου. Ο μύθος δεν ισχύει. Πάμε για τον τελευταίο μύθο. Μπορούμε να βάλουμε καλάθι πυροβολώντας τις μπάλες του μπάσκετ.
Απίστευτα δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, με την χρήση μερικών mods μπορούμε να αλλάξουμε ίσως τη βαρύτητα, έτσι ώστε η μπάλα να κάνει μεγαλύτερο bounce. Δεν μπορώ να βάλω καλάθι τεμέτηση. Εδώ. Όχι! Ναι! Ναι! Πες καλάθι! Όχι! Ο μύθος δεν ισχύει, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γράψε στην περιγραφή τη Μαέρο για να ξέρω ότι είσαι πιστός και είδες μέχρι το τέλος.